Μουσείο Μπενάκη, μεγάλη εικόνα του Αγίου Νικολάου, υπογραφή Άγγελος Ακοτάντος, ο μεγάλος ζωγράφος, 1430, γεννήθηκε γύρω στο 1490, δεν υπάρχει χρονολογία γέννησής του, αλλά πέθανε το 1450 στην Κρήτη, μεγάλη εικόνα, κτήμα του στο Μουσείο Μπενάκη, και δεξιά και αριστερά υπάρχουν 8 μικρές παραστάσεις, 4 σε κάθε πλευρά, με τη ζωή του Αγίου Νικολάου. Καθώς ο Άγιος ήταν φιλάνθρωπος, 1430 περίπου έγινε εικόνα, και πρέπει να θυμηθούμε ότι ταυτόχρονα την ίδια εποχή, γύρω στο 1434, υπήρχε ο Γιάν Βαν Ντάικ, ο οποίος ζωγράφιζε με προοπτική, ο Λορέντζο Γκιμπέρτι 1424, ο Φρα Αντζέλικο 1440, και ήδη είχε αρχίσει στην Ιταλία και στη Βενετία η πρώτη μεστή αναγέννηση, η οποία χρησιμοποιούσαν την προοπτική. Η εικόνα μας εδώ είναι βυζαντινή, είναι κατά τα πρότυπα της Ορθοδόξου Εκκλησίας, δεν άφηνε πολλά περιθώρια, και στις μικρές αυτές παραστάσεις φαίνεται η δεξιοτεχνία του Άγγελου Ακοτάντος να δώσει έστω μια μικρή προοπτική. Η εικόνα είναι βέβαια επίπεδη. Εν υπόγραφη εικόνα, Άγγελος Ακοτάντος, Άγιος Γεώργιος, κτήμα και αυτή του στο μουσείο το Μπενάκη, το άλογο καλπάζει, η εικόνα είναι επίπεδη, δεν έχει βάθος, αριστερά όπως κοιτάμε χειρ αγγέλου, ο τρόπος που υπέγραφε ο Άγγελος Ακοτάντος, ήταν καλλιτέχνης από το Χάνδακα, το Ηράκλειο της Κρήτης, και το σπίτι του λέγουν ότι ήταν πίσω από τον Άγιο Μάρκο. Η εικόνα του Αγίου Γεωργίου, μικρή εικόνα, δεν ξέρουμε αν είναι του Άγγελου Ακοτάντου και ο Άγιος Δημήτριος, αλλά είναι στην ίδια προθήκη που είναι αυτή η ενυπόγραφη εικόνα του Αγίου Γεωργίου με την υπογραφή στο κάτω μέρος. Και ξαναβλέπουμε πάλι την πολύ μεγάλη και όμορφη εικόνα στο Μουσείο Μπενάκη, ο Άγιος Νικόλαος με τη ζωή και τα θαύματά του δεξιά και αριστερά της εικόνος, και όπως είπα απηχεί λίγο την προοπτική οι μικρές παραστάσεις δίπλα. Μεγάλη εικόνα στο Μουσείο το Μπενάκη, η Αγία Άννα με την Θεοτόκο και τον Κρίνο στο δεξί χέρι της μικρής Θεοτόκου, Άγγελος Ακοτάντος ο ζωγράφος, αρχές του 15ου αιώνα, μεγάλη εικόνα. Ο κάμπος είναι χρυσό, το χρυσό πάντα υποδηλώνει τον κόσμο της μακριότητας και τον κόσμο του ουρανού, καθώς οι μορφές, οι βυζαντινές μορφές δεν είναι πραγματικές παρά απηχούν τον κόσμο ο οποίος έχει θεωθεί. Και πάλι η μεγάλη εικόνα, μου άρεσε πολύ και την πήρα πολλές φορές, η μεγάλη εικόνα του Αγίου Νικολάου του Μουσείου Μπενάκη, με το βίο του Αγίου Νικολάου δεξιά και αριστερά, και φαίνονται τα φουσκωμένα πανιά ενός καραβιού, το οποίο το βοηθάει ο Άγιος Νικόλαος, και είναι ο Άγιος Νικόλαος ο οποίος καταστρέφει ορισμένα αγάλματα αρχαίων θεών. Όμορφη εικόνα, μεγάλη εικόνα, και δεξιά και αριστερά απηχεί λίγο όχι πολύ την προοπτική που είχε αρχίσει τότε στην Ιταλία της νεανικής πια αναγέννησης, αρχές του 15ου αιώνα. Βέβαια το μεγάλο μπούμ έγινε τον 16ο αιώνα, 1520, με τον Λεωνάρντο Νταβίτσι και τον Μιχελάγγελο. Αγία Άννα, μικρή Θεοτόκος, τα κάτωπτρα του Παραδείσου θεωρούνται ο χρυσός φόντος των εικόνων, καθώς η βυζαντινή τέχνη δεν απηχεί ποτέ την πραγματική φύση και την πραγματική ζωή, αλλά θεωρεί την θεωμένη ψυχή και τον προορισμό του ανθρώπου, που είναι το πλησίασμα του Θεού και η αναπνοή του ανθρώπου με τον Θεό. Αυτό συνήθως συμβολίζουν οι βυζαντινές εικόνες, ενώ στη Δύση είχε αρχίσει το Βυζαντινό Μουσείο της Αθήνας, μεγάλη εικόνα, γλυκοφιλούσας, η Παναγία η Καρδιώτισσα τη λένε, γιατί έτσι την έχει επιγράψει και ο ζωγράφος. Ο ζωγράφος Άγγελος Ακοτάντος,
1420 Ηράκλειο Χάνδακας της Κρήτης, μεγάλη εικόνα, και δίπλα ακριβώς είναι πάλι άλλη μια άλλη εικόνα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, ο οποίος είναι με τα φτερά, και πάλι ξαναβλέπουμε την Παναγία την Καρδιώτισσα. Τις έχω πάρει εναλλάξ τις εικόνες, είναι περίπου του ιδίου πλάτους και ύψους οι εικόνες, η Παναγία η Καρδιώτισσα και ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Εδώ ακολουθείται αυστηρά το βυζαντινό στυλ, καθώς η εκκλησία ήταν πάρα πολύ αυστηρή στις επιρροές τότε από την Δύση, που είχε ήδη αρχίσει η λεγόμενη αναγέννηση. Είναι την ίδια εποχή που στη Δύση ήταν ο Μπενότο Γκότζολι 1459, Φρα Αντζέλικο 1440 Φλωρεντία, Λορέντζο Γκιμπέρτι 1425, Γιάν Βαντάικ 1434, που ήδη υπήρχε ο ουμανισμός και οι ζωγράφοι φτιάχνανε προοπτική. Πάλι δύο μεγάλες βυζαντινές εικόνες, εδώ ακολουθείται εντελώς διαφορετική στάση και διαφορετική γραμμή, καθώς η Ορθόδοξη Εκκλησία ήταν πάρα πολύ αυστηρή, και φαίνεται εδώ μια ωραιότατη εικόνα Ιάμπελος, ο οποίος ο ίδιος ο Χριστός λέει «Εγώ είμαι Ιάμπελος και εσείς τα κλίματα», και δεξιά και αριστερά είναι οι 12 Απόστολοι, 6 και 6 σε κάθε πλευρά. Είναι και αυτή η εικόνα του Άγγελος Ακοτάντος, Αγία Τριάδα. Αυτές οι εικόνες δεν ξέρω αν είναι του Άγγελου Ακοτάντου, αλλά είναι 15ος αιώνας, αρχές του 16ου αιώνα, ολόκληρη η πρώτη αίθουσα με τον 15ο αιώνα, και ξαναβλέπουμε πάλι «Εγώ είμαι Ιάμπελος», μεγάλη εικόνα με υπογραφή «Άγγελος Ακοτάντος» του Αγίου Θεοδόρου του Τύρονος, Άγιος Θεόδωρος, κατά μέτωπο, με το δεξί χέρι έχει το ξύφος, στρατιωτικός Άγιος, ο Άγιος Θεόδωρος, πολύ μεγάλη εικόνα, σπουδαίο έργο, καθώς έχει και επιρροές οπωσδήποτε, είχε πάρει ήδη, είχαν αρχίσει οι επιρροές από τη Δύση, άλλωστε αυτός ήταν και ο λόγος που ιδρύθηκε η κριτική σχολή, για να σταματήσει αυτές τις επιρροές από τους σταυροφόρους που έφεραν μετά στην βενετοκρατούμενη Ελλάδα και στην Κρήτη, αλλά με τη σειρά της και η κριτική σχολή επηρεάστηκε από την Βενετία και από την Αναγέννηση, ενώ αρχικώς ήταν πολύ αυστηρή. Ξαναβλέπουμε πάλι τον Άγιο Θεόδωρο τον Τύρωνα, μεγάλη εικόνα στο Βυζαντινό Μουσείο, καθώς φαίνονται κομμάτια αναγέννησης, τον θώρακα και τα επίτητλα, αυτά όλα επάνω στα ρούχα. Κατά τα άλλα, εικόνα π.χ. το βυζαντινό ύφος, Άγιος Θεόδωρος ο Τύρωνας, Άγγελος Ακοτάντος. Εδώ είμαστε τώρα στο Ηράκλειο της Κρήτης, Μουσείο Αγίας Εκατερίνης, και υπάρχουν τρεις εικόνες του ζωγράφου Άγγελος Ακοτάντος 1430, είναι η πατρίδα του, είναι ο Άγιος Φανούριος, τον έχει φτιάξει πολλές φορές, γλυκιά εικόνα, γλυκό πρόσωπο, ήταν μεγάλος τεχνίτης, και εδώ είναι το μήμωά του, του ιδίου ζωγράφου, και είναι στο Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης στο Ηράκλειο της Κρήτης, και κάτω έχει μια παράσταση με ένα καράβι, ίδια εικόνα, η Θεοτόκος και η Μαρία Μαγδαληνή, και εδώ είναι ο Άγιος Φανούριος, ο οποίος επικαλείται πιστούς εν ώρα τρικυμίας, και πάλι ξαναβλέπουμε την ωραία εικόνα Άγγελος Ακοτάντος 1430 στο Μουσείο Ηρακλείου της Κρήτης, τριμορφό, και αυτή την παράσταση την έφτιαξε πολλές φορές ο ζωγράφος, Χριστός, Θεοτόκος και Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Αυτές οι εικόνες νομίζω είναι βεβαιότατα, με βεβαιότητα του Άγγελου Ακοτάντου. Και εδώ είναι δύο πιο παλές εικόνες, δεν είναι δικές του, αλλά πηχούν την ίδια εποχή,
η Θεοτόκος κατά μέτωπο παλαιολόγια τέχνη είναι ακριβώς δίπλα 15ος αιώνας γύρω στο 1450, είναι λίγο παλαιότερες από τον Άγγελο Ακοτάντο, ο οποίος πρέπει να γεννήθηκε το 1390 και να πέθανε το 1450. Οι εικόνες είναι παλαιολόγιες και έχουν δεχτεί και αρκετές επιδράσεις. Χριστός Παντοκράτορας στο Μουσείο Αγίας Εκατερίνης στο Ηράκλειο της Κρήτης, Χριστός Παντοκράτορας, και πάλι αυτή η όμορφη εικόνα 1430, αρχές 15ου αιώνα, Άγγελος Ακοτάντος, Χριστός, Μιμωάτου, Θεοτόκος και Μαρία η Μαγδαληνή. Είναι ένα θέμα το οποίο το φτιάξανε και στη Δύση και οι ζωγράφοι, οι κριτικοί ζωγράφοι, και εδώ είναι ο Άγιος Φανούριος που σώζει καράβι. Και πάλι η μορφή, η γλυκιά μορφή του Αγίου Φανουρίου. Υπάρχουν αρκετές εικόνες, έχουν σωθεί με την εικόνα του Αγίου Φανουρίου και το τρίμορφο, το ωραίο τρίμορφο Χριστός, Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος και Θεοτόκος στο Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης στο Ηράκλειο της Κρήτης. Και πάλι αυτή η παλαιολόγια εικόνα. Ακίνθος Μουσείο Εικόνων, Παναγία η Καρδιώτισσα Γλυκοφιλούσα, βεβαιότατα είναι Άγγελος Ακοτάντος ο ζωγράφος, αρχές του 15ου αιώνα, καθώς στο Μουσείο Εικόνων της Ακίνθου υπάρχουν και άλλες τρεις εικόνες, μεγάλη εικόνα της Αγίας Άννας, η Θεοτόκος, και η οποία βαστάει στην αγκαλιά της και τον μικρό Χριστό, Άγγελος Ακοτάντος, αυστηρό βυζαντινό ύφος, δεν έχει τίποτα εδώ από την αναγέννηση της Ιταλίας που είχε αρχίσει. Η Αγία Άννα, μεγάλη εικόνα στο Μουσείο Εικόνων της Ζακύνθου, και βλέπουμε τρεις εικόνες, Άγιος Γεώργιος, Χριστός και Παναγία, 15ος αιώνας, και δεύτερη εικόνα, Γλυκοφιλούσα, στο Μουσείο Εικόνων, Χριστός Παντοκράτορας, Άγγελος Ακοτάντος, και αυτή η εικόνα, και βλέπουμε πάλι την Γλυκοφιλούσα, δεύτερη εικόνα που υπάρχει στο Μουσείο Εικόνων της Ακίνθου, και ο Χριστός Παντοκράτορας. Αυτές και οι δύο εικόνες έχουν υπογραφή Χιρ Αγγέλου, και η Καρδιώτισσα Γλυκοφιλούσα στο Μουσείο Εικόνων της Ακίνθου. Μουσείο Αντιβουνιώτισσα σε Κέρκυρας, και υπάρχει ένα τρίμορφο το οποίο πιθανόν να είναι Άγγελος Ακοτάντος, άλλοι λένε είναι του Τζαφούρη. Πάντως είναι αρχές του 15ου αιώνα, 1420, απηχεί τότε την αυστηρή όψη της κριτικής σχολής, και εδώ Χριστός Παντοκράτορας, 15ος αιώνας, γλυκιά μορφή του Χριστού, είναι του κύκλου του Άγγελος Ακοτάντος και αυτός ο Χριστός, Χριστός Παντοκράτορας, Μουσείου Αντιβουνιώτισσας της Κέρκυρας, καθώς μετά την καταστροφή και της Κρήτης από τους Τούρκους, όλοι οι Επτανήσοι πήγαν, όλοι οι κριτικοί πήγαν στα Επτάνησα. Αγία Τριάδα, Παλαιολόγια Τέχνη, 15ος αιώνας, Μουσείο Αντιβουνιώτισσας. Χριστιανικό Βυζαντινό Μουσείο της Αθήνας, Ευημόθυρα, 15ος αιώνας, Παναγία και Αρχάγγελος Γαβρίλ, ο οποίος λέει το χαίρε, είναι η τέχνη την οποία ακολουθεί ο Άγγελος Ακοτάντος του κύκλου του, σπουδαία εικόνα, γλυκά πρόσωπα, και ξανά πάλι βλέπουμε πάλι άλλα Ευημόθυρα, και αυτά είναι τέλος 15ου αιώνα, αρχές 16ου αιώνα, και ακολουθεί την αυστηρή τέχνη της κριτικής σχολής, καθώς οι πρώτες εικόνες ήταν λίγο πιο αυστηρές, δεν είχαν επηρεαστεί ακόμα από την βενετοκρατούμενη Κρήτη. Ξαναβλέπουμε πάλι, και όπως λέγω είναι 15ος αιώνας, αρχές 16ου αιώνα, Ευημόθυρα, το οποίο υπάρχουν στο Βυζαντινό Μουσείο της Αθήνας, στο χώρο όπου είναι 15ος και 16ος αιώνας, και απηχούν τις φόρμες όπως τις φτιάχνανε τότε τις εικόνες Άγγελος Ακοτάντος, 15ος αιώνας, Χιρ Αγγέλου, όμορφα Ευημόθυρα.
οι προφήτες και άγγελος, ο άγγελος Γαβρίλ, ο οποίος λέει στην Θεοτόκο το χαίρε, και ξαναβλέπουμε πάλι τις δύο μεγάλες εικόνες, υπογραφή άγγελος ακοτάντος, η Παναγία η Καρδιώτισσα και ο Άγιος Ιωάννης ο Προόδρομος, και ακριβώς δίπλα υπάρχει μια κίνηση του Αγίου Ονουφρίου 15ος αιώνας, και έχουν μαζευτεί όλοι οι όσοι για να κυδευτεί το σώμα του Αγίου Ονουφρίου 15ος αιώνας. Τα περισσότερα στοιχεία για τη ζωή του Αγγέλου πηγάζουν από τη Διαθήκη του Ζωγράφου, την οποία συνέταξε το 1436 εν ώψη ενός ταξιδιού του από το Χάνδακα στην Κωνσταντινούπολη και η οποία βρίσκεται στο κρατικό αρχείο της Βενετίας. Ήταν εύπορος φιλάνθρωπος, ενώ το σπίτι και το εργαστήριό του βρίσκονταν πίσω από τη βασιλική του Αγίου Μάρκου. Είχε μία κόρη, τη Βαρβάρα, και δύο αδελφούς, τον Ιωάννη Ζωγράφο επίσης και τον Θεόδωρο που ήταν σχολάρχης. Διατηρούσε σχέσεις με το συναιτικό μετόχι της Αγίας Εκατερίνης στον Χάνδακα, σημερινό Ηράκλειο, όπως φαίνεται από δύο εικόνες τις οποίες κληροδότησε στο μοναστήρι. Ήταν ένας ζωγράφος και όχι ένας τεχνίτης, ή ένας εγγράμματος που γράφει τη Διαθήκη του μόνος του και ο οποίος διαθέτει πλούσια βιβλιοθήκη από την πώληση της οποίας μετά το θάνατό του θα περικίζονταν άπορα κορίτσια. Η περίοδος της καλλιτεχνικής δράσης του τοποθετείται ανάμεσα στο 1425 και το 1450. Πρέπει να γεννήθηκε λογικά, δεν υπάρχει μαρτυρία, γύρω στο 1390. Το 1450, το έτος που πεθαίνει, υπέγραφε τα έργα του με το όνομα Χειραγγέλου. Θεωρείται ως ο πρώτος βυζαντινός ζωγράφος που έκανε κάτι τέτοιο, κατά τον Άγγελο Δελιβοριά, πρώην διευθυντή του Μουσείου Μπενάκη.